Coach, καλή σεζόν. Πρεμιέρα σήμερα για τη Μαρκό. Πρωταθλητές πέρσι στην ΑΕ ξανά και ανεβήκατε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρώτα απ' όλα, μια κουβέντα για την ανανέωση της συνεργασίας σου με την ομάδα της Μαρκό. Και πώς σου φάνηκε εσένα για το γεγονός ότι σε εμπιστεύονται για αυτή την κατηγορία, μια δύσκολη κατηγορία όπως είναι η νέα ΓΑΜΑ Εθνική. Ήταν μια επιθυμία και από τις δύο πλευρές, και εγώ ήθελα να συνεχίσω και η ομάδα ήθελε να παραμείνω στην θέση του προπονητή. Σαφώς είναι πολύ καλό το συνέστημα να οδηγήσω την ομάδα στην παραπάνω κατηγορία. Πάντοτε στο ξεκίνημα έχουμε όνειρα, όλες οι ομάδες. Εγώ θέλω να πω με τη σειρά που πρέπει να είμαστε προηγουμένοι. Είναι μια, όπως είπατε και εσείς, δύσκολη κατηγορία. Θεωρώ ότι έχουμε τα φόντα να πάμε καλά, να δημιουργήσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική. Αλλά αυτό που πρώτα θέλω να ευχηθώ πάνω απ' όλα είναι να είναι μια χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς, για όλες τις ομάδες και να γίνουμε πραγματικά μια ομάδα ανταγωνιστική, να προσφέρουμε, να δώσουμε χαρές στους φιλάθλους μας και να δείξουμε ότι η άνοδος δεν είναι το τελείωμα αυτής της πορείας, αλλά θα είναι η αρχή για να κυνηγήσουμε ακόμα και άλλες διακρίσεις για την ομάδα μας και για τον κόσμο του Μαρκόπουλου. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ομάδας για την νέα περίοδο? Το πρώτο είναι να σταθούμε, να πατήσουμε καλά στην κατηγορία, να δείξουμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, ότι δεν θα κινδυνεύσουμε να τη χάσουμε και σιγά σιγά να χτίσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να κοιτάξει και λίγο παραπάνω, αν όχι να διεκδικήσει πρωτάθλημα από την αρχή, να είναι μια ομάδα που να ξέρει τι της λείπει και να ξέρουμε με μεθοδικά βήματα πώς θα τα υλοποιήσουμε και να καταφέρουμε, γιατί όχι, να πάει για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Μαρκό σε παραπάνω κατηγορία, που είναι και η δική μου επιθυμία αυτή τη στιγμή. Η Μαρκό έχει μια από τις πιο σταθερές διοικήσεις και μια οικογένεια από πίσω, όπως είναι η οικογένεια Παναγάκου. Θα ήθελα το σχόλιο σας για τη διοίκηση που σας στηρίζει και εσάς, αλλά και έχει ενισχύσει σημαντικά την ομάδα φέτος. Ναι, πραγματικά θεωρώ ότι είναι τύχη, το έχω ξαναπεί, να έχεις πρόεδρο τον κύριο Παναγάκο τον Δημήτρη. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Είναι ένας άνθρωπος που ό,τι του ζητάμε το υλοποιεί. Αξίζουν τα καλύτερα για αυτόν και για όλο το συμβούλιο της ομάδας που τον πλαισιώνει. Θεωρώ ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να μένουν κοντά στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουν μόνο να προσφέρουν. Και καλό είναι να τους κρατάμε και να τους βοηθάμε όσο γίνεται στην προσπάθεια που κάνουν και εμείς από τη μεριά μας, αλλά και ο κόσμος του Μαρκόπουλου να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Ένα σχόλιο για το ρόστερ της ομάδας, μιας και έχει ουσιαστικά παραμείνει σχεδόν όλος ο βασικός κορμός σε σχέση με πέρσι και ήρθαν αρκετοί νέοι και αξιόλογοι ποδοσφαιριστές όπου ξέρουν την κατηγορία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πώς το βλέπετε, πώς το κρίνετε και τι ενίσχυση θα έχετε από εδώ και πέρα? Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει τις κινήσεις που θέλαμε. Έχουμε κρατήσει τα παιδιά, αν όχι όλους αυτούς που θέλαμε, τους περισσότερους, σχεδόν όλους, θα ήθελα ίσως και 2-3 παιδιά ακόμα. Αλλά και τα παιδιά που έχουν έρθει, αν και είναι η πρώτη μέρα και είναι νωρίς για συμπεράσματα, που δείχνουν ότι έχουν αυτά που θέλουμε. Θα είμαστε εδώ με τα μάτια μας ανοιχτά για όλες τις αισθήσεις, να δούμε τι άλλες πινελιές χρειάζεται η ομάδα, να πάρουμε ό,τι χρειάζεται για να πάμε καλά στη σεζόν. Και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι μάλλον μπορεί να καθυστερήσει η έναρξη του πρωταθλήματος. Σας προβληματίζει αυτό, σας δυσκολεύει το έργο, το πώς πρέπει να φτιαχτεί η ομάδα, ή δεν σας απασχολεί? Μας απασχολεί σαφώς, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο για μας θέμα, είναι για όλες τις ομάδες. Οπότε, αφού αφορά όλες τις αντιπάλους και εμάς, θα το αντιμετωπίσουμε με σοφροσύνη, με λογική, θα ετοιμαστούμε να είμαστε έτοιμοι.